Λίγες ώρες μετά την απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων, τα γραφεία της Ελληνικής Αυγής στο Δήμο Αθηναίων, με απόφαση του Κώστα Μπακογιάννη, σφραγίστηκαν, 4 υπάλληλοι ανακλήθηκαν και το αίτημα προς την αποκεντρωμένη διοίκηση να προχωρήσει και σε ενδεχόμενες περαιτέρω ενέργειες είναι ήδη διατυπωμένο. Η εκλεγμένη Δημοτική αλλά και η Περιφερειακή Σύμβουλη Ελλείψη Θεσμικού Πλαισίου ήδη αποτελούν μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται και στην Περιφέρεια Κρήτης, με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου σε κάθε τόνο να εξηγεί ότι ο ίδιος τουλάχιστον θα εισηγηθεί την πολιτική απομόνωση και την απουσία από τα Περιφερειακά Συμβούλια του ενός εκλεγμένου Περιφερειακού Συμβούλου με την Ελληνική Αυγή. Αυτό που θα ζητήσω κι εγώ ως πρόεδρος είναι τιμή συμμετοχή σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου. Βέβαια θεσμικά, νομικά. Δεν είμαστε καθυσυρωμένοι. Αν χρειαστεί να λερώσουμε και τα χέρια μας. Πολιτικά η απομόνωση όλων αυτών των ανθρώπων από όλους εμάς. Η απομάκρυσή τους με τα διάφορα μέσα που διαθέτει η δημοκρατία μας. Αλλά και η δικαιοσύνη αποφάσισε. Πιστεύω ότι γινόταν και θα συνεχίσει να γίνεται σε πιο έντονο τρόπο. Μάλιστα, η Λαϊκή Συσπήρωση Κρήτης, με επερώτηση που κατέθεσε, καλεί την Περιφερειακή Αρχή να κινηθεί αμέσως για τον αποκλεισμό και συνολικά για τη μη εκπροσώπηση της Χρυσής Αυγής στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η Χρυσή Αυγή αποδείχθηκε ότι είναι εγκληματική οργάνωση ακριβώς επειδή είναι ναζιστική. Η απόφαση του δικαστηρίου δικαιώνει όλα τα θύματα της. Να απομακρυνθούν οι Ναζί από την Ευρωβουλή, περιφέρειες και Δήμους, να απομονωθεί η Χρυσή Αυγή παντού. Αυτό θα ζητήσουμε. Σε πολιτικό επίπεδο, εμείς βέβαια δεν έχουμε ούτε γραφεία να στεγάσουμε την εκπροσώπησή τους, ούτε τίποτε άλλες παροχές έχουμε δώσει. Πλέον θα δούμε και με ποιο τρόπο θα μην έχουμε τιμή συμμετοχή τους, πάντα σε επίπεδα πολιτικά. Η δυναμική της εγκληματικής οργάνωσης που άρχισε να αναδύεται από το 2009, αναπτύσσοντας δράσεις σε γειτονές κυρίως του κέντρου της Αθήνας, έφτασε το Μάιο του 2012 στις βουλευτικές εκλογές μέχρι το Κοινοβούλιο, με ποσοστό 6,97% και 440.985 ψήφους, που διατήρησε και στις εκλογές του Ιουνίου του 2012, που έλαβε 18 έδρες. Η δυναμική της έφτασε στις εκλογές του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου του 2015 στο να καταταχθεί ως τρίτο σε ψήφους κόμμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με 18 έδρες, σχεδόν 7% ποσοστό και 379.581 ψήφους. Ποσοστά που στην Κρήτη δεν αποτυπώθηκαν ποτέ, αφού η περιφέρεια του νησιού στατιστικά έδινε τα χαμηλότερα ποσοστά από κάθε άλλη περιφέρεια της χώρας στην εγκληματική οργάνωση με το μανδύα του πολιτικού κόμματος, όπως ανέφερε και το παραπεμπτικό βούλευμα της δικαστικής υπόθεσης. Μάλιστα, σε περιοχές όπως τα Ανόγια, η Βιάνωση και τα Σφακιά, όλα μαρτυρικά χωριά, τα ποσοστά ήταν από καθολικά μηδενικά έως απόλυτα μεμονωμένα σε ψήφους. Η πορεία της Χρυσής Αυγής που έκτισε τη δυναμική της στα συντρίμμια της οικονομικής κρίσης και της ανέχειας των πολιτών, εδώ και μια μισή ημέρα με απόφαση της δικαιοσύνης, αποτελεί και τυπικά εγκληματική οργάνωση και η απόφαση αυτή από το άκουσμα της κιόλας σήμανε μια νίκη για τη δημοκρατία. Η πλάκα τοποθετήθηκε στην πλατεία της Πλάντζιας αμέσως μετά τη μεγάλη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στους δρόμους των Χανίων για την ιστορική απόφαση του δικαστηρίου. Αυθόρμητα στα Χανιά, μετά την απόφαση, μερίδα πολιτών στην Πλάντζια τοποθέτησε πλακέτα για τον Παύλο Φίσα και σύμβολο κατά του φασισμού.